Κύριε Καραθανασόπουλε, τι λέτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και φαίνεται ότι δεν το παρουσιάζουν έτσι από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση θα κάνει προσπάθεια να οροποιήσει την κατάσταση. Mm-hmm. Όμως δεν μπορεί να οροποιηθεί καμία κατάσταση η οποία μπορεί να εκφραστεί με δύο πολύ σύντομες φράσεις. Δεν μπορεί κάποιος να πεθαίνει, να χάνει τη ζωή του στην αναμονή για μια κλίνη μεθ και ταυτόχρονα ο ιδιωτικός τομέας να θησαυρίζει. Αυτό κατά τη γνώμη του ΚΚΕ είναι έγκλημα το οποίο γίνεται. Θησαυρίζει λέτε. Μας είπε ο κύριος Σιμόπουλος ότι έχουν διατεθεί στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι ιδιωτικές κλίνες μεθ. Καλά, εντάξει. Αυτό θα το δούμε από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Και τα οποία ο ιδιωτικός τομέας... Κύριε Καραθανασόπουλε, είναι έτσι. Υπάρχουν, κύριε Σιμόπουλε, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο ιδιωτικός τομέας θησαυρίζει. Κάνει πάρτι. Και κάνει πάρτι όταν τα νοσοκομεία, τα δημόσια είναι κλειστά επί της ουσίας και έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Δεύτερον, πανηγυρίζουν και κάνουν πάρτι όταν κάνουν παζάρια με το Υπουργείο Υγείας για την τιμή στην οποία θα δώσουν τις κλίνες τους. Είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε καθαρά ποια είναι τα προβλήματα. Καταρχάς να συμφωνήσουμε σε κάτι. Η Ελλάδα δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα. Η ίδια κατάσταση και εικόνα υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, είτε περάσαν μνημόνια είτε δεν περάσαν μνημόνια. Άρα το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο τα μνημόνια. Το πρόβλημα είναι ότι διαμορφώθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο είναι ξεχαρβαλωμένο. Γιατί μιλάμε για τον 21ο αιώνα, μιλάμε για την εποχή που τα επιτεύγματα της επιστήμης στην ιατρική και της ιατρικής τεχνολογίας είναι πάρα πολύ ψηλά και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σχεδόν με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα η πανδημία. Το γιατί δεν αντιμετωπίζεται είναι πολύ συγκεκριμένη λόγη. Πρώτος λόγος, ότι τα δημόσια συστήματα υγείας ήταν ξεχαρβαλωμένα για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Δεύτερον, ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ήταν υποτυπώδης και σήμερα είναι ανύπαρκτη. Τρίτο ζήτημα, γιατί η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου από την εκδήλωση της πανδημίας δεν πήρε τα αποφασιστικά μέτρα για να... Δημόσιο σύστημα υγείας. Και τι σημαίνει αποφασιστικά μέτρα θωράκιας? Καταρχάς τα νοσοκομεία καλύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό με μόνιμες προσλήψεις. Δημιουργώ νέες κλίνες μεθ και μονάδες μεθ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσω την έξαρση της πανδημίας. Το οποίο αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες είναι βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξω τα κλειστά νοσοκομεία, νοσοκομεία που έκλεισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα οποία έχουν τις υποδομές να μπορέσουν γρήγορα να λειτουργήσουν ως νοσοκομεία COVID, γιατί ήταν νοσοκομεία λοιμωδών νόσων και ήταν νοσοκομεία θωρακός πνευμολογικά νοσοκομεία, άρα μπορούσαν να λειτουργήσουν άμεσα γιατί υπήρχαν αυτές οι υποδομές. Όμως επιμένουν να μην τα ανοίγουν. Και το τέταρτο ζήτημα είναι η επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα. Και παράλληλα με αυτά τα μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας έπρεπε ταυτόχρονα να περιορίσει τη διασπορά που υπάρχει της πανδημίας πρώτον στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Όμως τα μέτρα περιορισμού της διασποράς και προστασίας της δημόσιας υγείας σήμαιναν πρόσθετα βάρια τις επιχειρήσεις, άρα αμφισβήτηση της κερδοφορίας τους. Και για να μην πάρει μέτρα να αμφισβητήσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δεν πήρε μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, άρα οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι γίνανε χώροι υπερμετάδοσης. Και το τελευταίο ζήτημα είναι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που πλέον είναι παρτομολογούμενο, αποτελούν τα μέσα που μεταφέρουν τον κορονοϊό, τον κάνουν ταξιδάκια, τον κάνουν βόλτες. Mm-hmm. Για την πανδημία. Τώρα... Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι υπαρκτά, είναι πολύ μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης και για αυτά τα θέματα φωνάζουν οι υγειονομικοί, φωνάζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά και τα υπόλοιπα λαϊκά σώματα, αναδεικνύοντας την αγωνία τους για την πορεία της πανδημίας και ταυτόχρονα τη διάθεσή τους να παλέψουν για μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν και εντάξει, σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ μάλλον χτυπά ανοιχτή πόρτα, αλλά υπάρχουν
διώξεις ή προσπάθεια διώξεων αυτή τη στιγμή των νοσοκομιακών, των υγειονομικών, οι οποίοι είτε μιλούν οι άνθρωποι και ενημερώνουν τους πολίτες απέναντι στους οποίους είναι και υπεύθυνοι. Είτε συνδικαλίζονται. Είτε συνδικαλίζονται. Πώς το βλέπετε αυτό το ζήτημα, πώς το κρίνει το ΚΚΕ και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό για να... Για το κοιτάξτε, καταρχάς σήμερα είχαμε ένα τραγικό περιστατικό μέσα στη Βουλή, όπου ο ίδιος ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανήρθηκε να πάρει θέση και να το καταδικάσει. Είχαμε την τοποθέτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Μαγνησία, όπου στοχοποίησε τον πρόεδρο των εργαζόμενων, τον κύριο Καταραχιά, του νοσοκομείου Αγίου Σάβα, ακριβώς τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, με άθλιες συκοφαντίες. Και ο Υπουργός Υγείας ούτε καν πήρε θέση, ούτε καν δεσμεύτηκε ότι δεν θα προχωρήσουν στην απόνησή του, που είναι μια πράξη, εμείς το λέμε καθαρά, μια πράξη εκδικητική, είναι ένα κρίκο στην αλυσίδα των διώξεων που είχαμε από την πρόεδρο της ΟΑΝΓΕ, η οποία κλήθηκε για να λογοδοτήσει, από τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών στη Θεσσαλονίκη. Την είχαμε εδώ χθες την κυρία Κατσίμπα, έχουμε συζητήσει πολλά και με την κυρία Ρέτζιου, βγάλαμε χθες, κάναμε ειδική εκπομπή, κύριε Καραθανασόπουλε. Υπάρχουν δεκάδες κλήσεις σε ΕΔΕ και διώξεις σε συνδικαλιστές και πρωτοπόρους εργαζόμενους στους υγειονομικούς, όπου καλούνται σε απολογή γιατί αναδεικνύουν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλειάς. Στο σημείο αυτό, ένα σχόλιο από τον κύριο Σιμόπουλο. Αυτή η διώξεων πρέπει να σταματήσει. Κύριε Σιμόπουλο. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν φωνή, μπορούν να διεκδικήσουν και πρέπει να διεκδικήσουν. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να ακούσω και εσάς και να πάμε αντίστροφα τον τελευταίο κύκλο. Θεωρείτε το άνοιγμα του λιανεμπορίου καλή κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση και από τη στιγμή που δεν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα προστάτευαν και θα θωράκιζαν το σύστημα, μπορεί να αποδειχθεί και αυτή μια κίνηση η οποία θα είναι αναποτελεσματική. Και το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση στην αγωνία της να επανακινήσει η οικονομία μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή στο φούντομα της πανδημίας. Αυτό το είδαμε και σε άλλες χώρες. Το βλέπουμε στη Γερμανία που μπαίνει σε 4 εβδομάδες αυστηρό lockdown τώρα. Το είδαμε στην Γαλλία που όλοι πήγαν λίγες μέρες πιο πριν, με αποτέλεσμα ο κύριος Μακρόν να μην έρθει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος έχει διαμορφωθεί. Από τη μια μεριά τα μέτρα περιορισμών έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους, στους εμπόρους. Και από την άλλη η μη θωράκιση του συστήματος υγείας και η διασπορά της πανδημίας σε εργασιακούς χώρους διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες της ασφυξίας στο σύστημα υγείας με τα χιλιάδες κρούσματα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι πρώτον ότι θα πρέπει να παρθούν, να συνοδευτεί αυτό το άνοιγμα με μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, με μέτρα αποσυμφόρησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με μέτρα θωράκισης με προσλήψεις μόνο προσωπικού του συστήματος υγείας και επίταξης, γιατί άμεσα αυτό μπορεί να γίνει, επίταξης του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση και ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια επίσπευσης κυκλοφορίας στη χώρα μας όλων των εμβολίων τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί. Γιατί άμα το θέλετε η κατάσταση με τα εμβόλια αναδεικνύει τον παρασιτικό ρόλο ενός συστήματος όπου δεν διστάζει να παίξει στα ζάρια τη δημόσια υγεία μόνο και μόνο για να κερδίσουν κάποιες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Γιατί αυτός ο πόλεμος ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες των εμβολίων, σε διάφορα κράτη για το ποια θα έχει προνομιακή μεταχείριση στα εμβόλια, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πού οδηγεί. Μάλιστα. Εμείς λέμε λοιπόν πολύ καθαρά ότι πρέπει με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης άμεσα να μπορέσει να διατεθούν στη χώρα μας όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί, λειτουργούν και είναι αποτελεσματικά. Σαφές. Για να μπορέσουν με το συνδυασμό αυτών των μέτρων
να μπορεί να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Και αυτά τα ζητήματα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι μπορεί να τα κάνει, ζητάμε από το λαό να μην δείξει μορατόριουμ, αλλά αντίθετα να οργανώσει με οργανωμένη απειθαρχία να διεκδικήσει όχι μόνο την προστασία της υγείας του, αλλά και την προστασία του βιωτικού του επίπεδου.